Εκ μέρους του Παραρτήματος Νέας Ιωνίας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωσή μας. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι συνθήκες που ζούμε, που δουλεύουμε, που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όσο πάνε γίνονται και πιο δύσκολες. Η ακρίβεια φουντώνει, οι ανατιμήσεις καθημερινές, το μεροκάματο δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Πριν προλάβουμε να γυρίσουμε σπίτι μας, έχει εξαφανιστεί. Οι τόποι δουλειάς είναι στην κυριολεξία αρένας θανάτου. Η εκμετάλλευση του υδρότητα μας έχει χτυπήσει κόκκινη. Τα ωράρια εξαντλητικά, 10 ώρα, 12 ώρα, βάστε καταφέρουμε να μπαλώσουμε καμία τρύπα, να καλύψουμε το κόστος ζωής που είναι θηλιά στο λαιμό μας. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, το ίδιο βιολί, την ίδια αντεργατική πολιτική. Οι δικές μας ανάγκες πάντα στο ανάθεμα, τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων στο εικονοστάσι. Οι δικές μας ανάγκες ακάλυπτες για να τις αυρίζουν οι λίγοι. Για εμάς η απάντηση είναι μία και επαναλαμβανόμενη, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ότι υπάρχουν αυστηρά δημοσιονομικά όρια και από την άλλη βέβαια εκατομμύρια εκατομμυρίων για το ΝΑΤΟ για να πηγαίνουν φρεγάτες στο μακελιό ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, όπλα και στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Ενέργειες που μπλέκουν σε πολύ μεγάλους κινδύνους στο λαό μας. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι. Μπορεί η κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα, οι δυνάμεις που στηρίζουν την κερδοφορία των λίγων να βγαίνουν στη τηλεόραση και να λένε φανφάρες για να θολώσουν τα νερά. Ότι οι μισθοί θα αυξηθούν, λέει, με αλγόριθμο, ότι η υγεία, η παιδεία θα βελτιωθεί, ότι η ακρίβεια θα υποχωρήσει με τα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού και άλλα. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι αυτοί που τα λένε είναι οι ίδιοι που το 2012 κατέβασαν το διακόπτη και μέσα σε μία νύχτα μειώθηκαν οι μισθοί, τα μεροκάματα από 22 έως 32%. Είναι οι ίδιοι που κατάργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που στραγγάλισαν τις κλαδικές συμβάσεις για να έχει μεγαλοεργοδοσία φθηνούς εργάτες. Ποιος εργάτης θα πιστέψει όλους αυτούς και τι μπορεί να ελπίζει από όλους αυτούς? Πότε θα στάξει η ουρά του γαϊδάρου? Σίγα μη στάξει. Η απόφασή μας είναι ο αγώνας. Όλοι χρειαζόμαστε τον αγώνα και ο αγώνας χρειάζεται εμάς. Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα σήμερα που δείχνουν ότι η μόνη επιλογή είναι ο δρόμος του αγώνα. Οι μεταλλορύχοι και η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν μετά από πολλή ημέρη απεργία. Οι λιμενεργάτες στην Κόσκο που κατέκτησαν μετά από αγώνες χρόνων τα βαρέα και ανθυγινά. Ο αγώνας των οικοδόμων των συναδέλφων μας στη γραμμή 4 του μετρό και οι αυξήσεις που πήραν. Όλα αυτά μας γεμίζουν με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση. Διαψεύδουν όσους λένε ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτελέσματα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι οικοδόμοι απεργούν στις 6 Νοέμβρη για αυξήσεις στα μεροκάματα, για κλαδική σύμβαση, για την ασφάλιση, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για καμία εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε με σταθμό τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Εκεί να μην λείψει κανείς. Η αγανάκτηση να γίνει δύναμη οργανωμένου αγώνα, αυτό γνωρίζουμε εμείς ως μόνο δρόμο για να έχουμε αποτελέσματα για τη ζωή μας. Και αυτό θα κάνουμε. Το δίκαιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα. Ευχαριστώ.